Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και φυσικά τα βιβλιοπωλεία είναι γεμάτα από μαθητές και γονείς που ψωνίζουν τα σχολικά είδη. Οι τιμές είναι καλύτερες και από πέρυσι, εκτός από τα ξενόγλωσσα βιβλία που συνεχώς ανεβαίνουν. Καταρχήν, εύχομαι καλή χρονιά για όλα τα παιδιά, υγεία. Είναι η χρονιά καλή, μπορούμε να πούμε. Έχει ξεκινήσει η κίνηση νωρίς. Βέβαια, όπως κάθε χρόνο, εμείς εκπαιδευόμαστε πολύ νωρίς. Είμαστε έτοιμοι από τέλος Ιουλίου. Από εδώ και πέρα το ωράριο είναι συνεχές και τις Δευτέρες και τις Τετάρτες ανοιχτά. Είμαστε ικανοποιημένοι με την ωστόσο κίνηση. Πηγαίνει με πολύ καλό ρυθμό. Ο κόσμος ψωνίζει καλά. Βέβαια έχει κάνει την έρευνα αγοράς πριν και προβαίνει σε αγορές τώρα πια. Οι τιμές σε σχέση με πέρυσι. Οι τιμές θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερες από πέρυσι. Και ανταγωνιστικά βεβαίως, αλλά και οι προμηθευτές μας, πολλοί προμηθευτές μας έχουν κρατήσει καλές τιμές και έχουν ρίξει και τιμές. Βεβαίως το πρόβλημα υπάρχει στα ξενόγλωσσα βιβλία. Εκεί, όπως πάντα. Ναι, όπως πάντα. Υπάρχει ένας προβληματισμός και για μας. Προφανώς, μελλοντικά σκεφτόμαστε να τα αφήσουμε τα ξενόγλωσσα, να γίνεται διακίνηση από άλλους χώρους, γιατί όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, δουλεύουμε μόνο και μόνο για αυτούς, για αυτά τα τράστ που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτό το χώρο. Εκεί θεωρώ ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει από τα όρια. Και το λέω εύθραστος, γιατί δεν πάει άλλο πια. Δεν πάει άλλο πια. Είναι μεγάλο κόστος και για τους γονείς και για όλους. Οι υπόλοιπες τιμές είναι πολύ καλές και στα χαρτικά, είναι σταθερές και μπορώ να πω πτωτικές. Στα βιβλία τα βοηθήματα είναι οι τιμές παγιωμένες, καλές τιμές μπορώ να πω. Στις δε τσάντες πραγματικά οι τιμές ήταν εκπληκτικές. Πολύ καλές ποιότητες φύγουν μεγάλες και έχουν κρατήσει καλές τιμές. Και είναι η αγαπημένη τσάντα φέτος των παιδιών. Όσο σας φανεί περίεργο, βλέπω ας πούμε ότι η Kipling, που είναι η πιο ακριβή τσάντα που υπάρχει, ήταν γύρω 200-250 ευρώ, ενώ ξεκινάει από 100, είχε μία πίκηση. Για μένα ήταν μία έκπληξη. Εγώ θεωρώ ότι η JanSport, η ESPAC και η LIXAC είναι οι κορυφές των τσάντων. Μήπως οι γονείς και τα παιδιά έχουν αρχίσει λόγω της οικονομικής κρίσης, μήπως τις επώνυμες φίρμες και παίρνουν κάτι άλλο που ίσως είναι πιο φθηνό. Το επώνυμο είναι σίγουρα και πιο ακριβό, έτσι. Να σας πω τι με ικανοποιεί. Άλλοτε, ό,τι βλέπανε στην τηλεόραση, τρέχανε και το κατοκυρώνανε και τους αγοράζανε. Φέτος βέβαια παρουσιάστηκε και αυτό το φαινόμενο πάλι. Ήταν δύο ας πούμε επώνυμα, τέλος πάντων δύο ήρωες, όπως ήταν ο Ben 10 και στα κοριτσάκια ήταν η Hannah Montana. Αυτά εξαφανίστηκαν ως διαμάγη υγείας. Δεν μπορώ να πω όμως ότι ποιοτικά ήταν καλές οι τσάντες. Οι καλές τσάντες ήταν αυτές τους. Προείπα εγώ, ας πούμε, η JanSport, η ESPAC και η LIXAC, η παιδική τσάντα που είναι αθάνατη και η εξαιρετική ποιότητα. Και οι τιμές προσιτότατες για όλο τον κόσμο.